Ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι μικροδιορθώσεις της υφιστάμενης κατάστασης ζητούν αυτοδιοικητικοί, τεχνικό επιμελητήριο και φορείς, οι οποίοι κατέθεσαν τις προτάσεις τους και τις παρακάμψεις του ΒΟΑΚ σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο στη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρουσία του Γιάννη Καρνέση. Σε ό,τι αφορά το θέμα των τριών παρακάμψεων, έχουμε προτείνει μια σειρά έργων που περιλαμβάνουν την πλήρη ανακατασκευή της υφιστάμενης υποδομής, το δόστρωμα, τα στιθέα. Το βασικό ζητούμενο για μας είναι ότι αν παραμείνει έτσι, με απλές μικροβελτιώσεις, γιατί μιλάμε για μικροβελτιώσεις των κόμβων των υφιστάμενων, νομίζω ότι θα είναι ένα αποτυχημένο εγχείρημα, το οποίο δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους πολίτες, και μάλιστα θα κληθούν μέσα από αυτούς τους κόμβους να πληρώνουν και διόδια σε ένα δίκτυο το οποίο είναι σήμερα υφιστάμενο και απλά. Οι κόμβοι βελτιώνονται σε κάποιες κατευθύνσεις. Στα τέλη του 2023 αναμένεται να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις, τόνισε ο Γιάννης Καρνέσης. Είμαστε κοντά στην υποβολή των προσφορών. Πιστεύουμε ότι σίγουρα μέσα στο 2023 θα έχουμε πάρει τις προσφορές και ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος του 2023 θα έχει ξεκινήσει και η κατασκευή του δρόμου. Πέρα από την αναγκαιότητα δημιουργίας παράπλευρου δικτύου στο ΒΟΑΚ, αυτοδιοικητικοί τόνισαν την ανάγκη βελτίωσης των κόμβων σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ παράλληλα πρότειναν να υπάρχει σύνδεση του ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο Χανίων. Προτείνουμε να υπάρξει σύνδεση και πρόβλεψη της θέσης. Σε ό,τι αφορά το Ρέθυμνο, υπάρχει μια πολύ σοβαρή πρόταση από το Δήμο Ρεθύμνου και την οποία και υιοθετούμε για την επέκταση ενός δρόμου παρακαμπτήριο του Ρεθύμνου. Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ο Νίκος Ξυλούρης είναι η κατασκευή τούνελ στο Κακό Όρος. Η λογική και η φιλοσοφία είναι να έχουμε έναν ταχύες κυκλοφορίας 100, 110, 120 από 90. Η πρότασή μας είναι δημιουργία ενός τούνελ, γύρω στα 600 μέτρα διπλό τούνελ, 1200 μέτρα δηλαδή, που βελτιώνει πάρα πολύ τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και την ασφάλεια του δρόμου. Δυστυχώς, όσον αφορά παραδείγματος χάρη το Κακό Όρδος, συζητάμε ότι δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Παραμένει ο δρόμος ως έχει. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν συνάδει με την όλη λειτουργία του ΒΟΑΚ στα υπόλοιπα τμήματα. Νομίζω ότι ένα μικρό κόστος σχετικά με το όλο κόστος του ΒΟΑΚ θα μπορέσει να αποκαταστήσει. Δεν υπάρχει όμως καμία πιθανότητα να δεχθούμε ως τοπική κοινωνία τόσο οι δύο κόμβοι όσο και ο καρτερός, από τον οποίο αυτή τη στιγμή στο Κακό Όρος διέρχονται τα περισσότερα οχήματα το καλοκαίρι από οποιοδήποτε άλλο σημείο της Κρήτης, κατασκευαζόμενου και του αεροδρομίου που θα εξυπηρετεί και την πόλη του Ηρακλείου μέσω του Κακού Όρους με διερχόμενα τα οχήματα, αλλά και όλο το κομμάτι μέχρι το Ρέθυμνο, να παραμείνει ως έχει, γιατί πρώτα οι δημότες μας, οι πολίτες και μετά οι επισκέπτες θα διατρέχουν μέγιστο κίνδυνο. Τις ενστάσεις του κατέθεσε και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης, με τον κύριο Ταβερναράκη να τονίσει την ανάγκη υπογειοποίησης τμήματων του οδικού δικτύου. Όπου θα αποκαταστήσει από πάνω με στέγαστρα το αστικό τμήμα και θα μπορέσουμε να έχουμε και να διευρύνουμε και το δημόσιο κοινό στο χώρο. Νομίζω ότι είναι μια πρόταση η οποία είναι και εφικτή, χαμηλού κόστους. Ένα εκ των οποίων ζητημάτων θέτουμε είναι ότι σε επιμέρους σημεία, αν όχι σε όλο το τμήμα του, θα πρέπει να υπάρχει και το παράπλευρο δίκτυο. Στο Ηράκλειο θα δημιουργηθεί νέος κόμβος που θα συνδέει τον ΒΟΑΚ με το Παγνί, ωστόσο φαίνεται να προκύπτουν διάφορα ζητήματα σε σχέση με τον κόμβο της Φοινικιάς, ο οποίος καταργείται, με το Υπουργείο να καταθέτει εναλλακτικές προτάσεις. Η εναλλακτική που δίνει να συνδεθεί ο κόμβος της Φοινικιάς με το κόμβο της Γιοφύρου με παράπλευρο δρόμο. Υπάρχει ένα θέμα το ποιος θα υλοποιήσει αυτό το δρόμο. Το Υπουργείο λέει να το κάνει ο Δήμος. Ο Δήμος δεν συμφωνεί και λογικά δεν συμφωνεί να ενταχθεί ως τμήμα του έργου. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που προτείνει η Περιφέρεια και ο Δήμος Ηρακλείου και άλλοι φορείς στον κόμβο του αεροδρομίου. Η πρότασή μας είναι να προβλεφθεί η σύνδεση της ΒΠΕ και των οικισμών που είναι νότια του ΒΟΑΚ με τον κόμβο του αεροδρομίου.